everybody, καλώς ήρθατε στο 11ο κιόλας Energy Report που έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το special που κάναμε για τις 11ου, με τίτλο «Πολύ Special». Έχω να σας πω δύο πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο βίντεο. Το ένα είναι τραγικό και το άλλο είναι μαγικό. Θα ξεκινήσω από το τραγικό, το οποίο έφερε στο προσκήνιο ο Μιχάλης. Δεν το είχα παρατηρήσει πιο πριν, ένας από τους viewer μας. Και αυτό που μου είπε είναι ότι ήταν τελείως λάθος αυτό που είπα εγώ όσον αφορά τις ημερομηνίες, ότι ας πούμε στην 1η-1η ήταν Κυριακή, 2η-2η Κυριακή και πάει λέγοντας. Πράγματι, αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Και θεώρησα ότι δεν είναι όμορφο ούτε να σου δίνω λάθος πληροφορίες, ούτε να τις θεωρείς σωστές, ούτε ήθελα και να κρυφτώ στην τελική πίσω από το δάχτυλό μου και να πω «Α, οκ, δεν μας είδε κανείς». Αντίθετα, νομίζω ότι όπως έμεθα εγώ την αλήθεια, και κακώς βέβαια παρασύρθηκα και πίστεψα την πηγή από την οποία προήρθε αυτή η πληροφορία, αλλά τέλος πάντων, όπως έμεθα εγώ την αλήθεια, έτσι πρέπει να τη μάθεις κι εσύ. Και φυσικά η συμβουλή και για μένα και για όλους μας σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να τσεκάρουμε καλύτερα τις πηγές μας, παιδιά, και να ξέρουμε τι λέμε, ειδικά όταν προωθούμε πληροφορία και γνώση. Καλό είναι να ξέρουμε και ότι λέμε κάτι που ισχύει. Κατάλαβες? Οπότε για αρχή θέλω να παραδεχτώ αυτό το μεγάλο λάθος που έκανα. Δεν θέλω να το περάσω στον ντούκου και να κάνω ότι δεν έγινε και τίποτα. Αντιθέτως, θέλω να περάσω και να μείνω αυτό και να σας πω ότι πρέπει να προσέχουμε καλύτερα τι λέμε και πόσο μάλλον αν τα κάνουμε και βίντεο και τα ανεβάζουμε στο YouTube. Κατάλαβες? Οπότε με συγχωρείς, ελπίζω για το λάθος μου. Και ξέχνα το αυτό που σου είπα, ήταν ψέματα, λάθος, άκυρο. Εντάξει. Το δεύτερο πράγμα που είχα να σου πω είναι κάτι πραγματικά όμως μαγικό. Γιατί έτυχε στο special το τελευταίο που κάναμε, όπως σου είπα, για τις 11-11 να έχω ένα θεματάκι στο τελευταίο συνδυασμό καρτών, δηλαδή στο συνδυασμό νούμερο 6. Άνοιξα λοιπόν σε εκείνη τη φάση αυτές τις κάρτες και πετύχαμε αυτό το πράγμα, εδώ, που για όσους διαλέξανε το συνδυασμό 6, θα ξέρουν και τι ακριβώς είπα όσον αφορά αυτό το συνδυασμό. Όμως υπάρχουν και άλλοι που δεν τις διαλέξανε και δεν τις είδανε καν ανοιχτές. Το θέμα είναι ότι εγώ όντως δεν ήξερα τι θέλει να πει ο ποιητής και δόξα το σύμπαν, το παραδέχτηκα, δεν έκανα ότι τα ξέρω και όλα. Με αποτέλεσμα οι καλοί μου viewers, που τους αγαπώ πραγματικά, παιδιά, σας ευχαριστώ που με διορθώνετε και με βοηθάτε, να μου πούνε ακριβώς τι παίζει με αυτές τις δύο τύπισες. Και αυτές οι δύο τύπισες, παιδιά, το μαγικό είναι ότι είναι μία τύπισα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ακούσετε όλοι, και αυτοί που δεν διαλέξετε το 6. Λοιπόν, ακούστε τι μου είπε ο επικός viewer, ο Τιμόθεος. Γιατί αυτός μου το είπε πρώτος, μετά μου το είπαν και κάποιοι άλλοι. Η Ντιάνα και η Άρτεμις είναι το ίδιο πρόσωπο. Απλά το Ντιάνα είναι η Άρτεμις στα λατινικά. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι δεν λέγανε Άρτεμις, λέγανε Ντιάνα. Κατάλαβες? Δεν είναι τρομερό? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό όταν έριχνα τις κάρτες, προφανώς δεν το ήξερα και όταν εξηγούσα τις κάρτες και δεν ήξερα και τι να πω. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα πραγματικά είναι μαγικό. Έκανε ξεκάθαρη την παρουσία της η θεά με μία έννοια, ή τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ που είμαι και λίγο τρελή με αυτά τα πράγματα. Εντάξει, έκανα λίγο το homework μου να δω τι, περί τίνος πρόκειται, ρε παιδί μου, τι ρολοβαρούσε αυτή η τύπισσα. Γιατί όπως και να έχει, η ενέργειά της υπάρχει πάντα στο σύμπαν. Και υπάρχει και τώρα σε διάφορες μορφές, σίγουρα, στανταράκι αυτό, okay. Οπότε τσέκαρα λιγάκι για να δούμε τι πραγματικά ήθελε να πει ο ποιητής. Πέραν λοιπόν του ότι έκανε αισθητή την παρουσία της η θεά στο reading μας, και πέραν του ότι το βασικό που νομίζω ότι ήθελε να μας πει είναι ότι κάπως αυτή την περίοδο σε προστατεύει και είναι δίπλα σου και είναι και δίπλα μου, μη σου πω. Νομίζω ότι και για μένα πήγαινε αυτό το μήνυμα τελικά. Να ξέρεις ότι σε προστατεύει, ότι σε όποια κατάσταση και να είσαι, όσο ευάλωτος ή ευάλωτη νομίζεις ότι είσαι ή και μπορεί και να είσαι, είναι δίπλα σου η θεά και σε προστατεύει. Γιατί, παιδιά, αυτή η τύπισσα ήταν μια τύπισσα που προστάτευε
τους τις κατώτερες τάξεις, τους ευάλωτους ανθρώπους, τους αδύναμους. Δηλαδή του τύπου δεν ήταν μόνο η θεά του κυνηγιού και η προστάτηδα με μία έννοια των ζώων, αλλά ήταν και η προστάτηδα των παιδιών, ήταν η προστάτηδα των εγγύων, ήταν η προστάτηδα των φτωχών, των σκλάβων. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Τώρα αυτά είναι λίγο πιο Wikipedia που θα σου πω. Δεν ξέρω κατά πόσο σε απασχολεί να τα μάθεις, αλλά επειδή εγώ γούσταρα καθώς έψαχνα για αυτήν, πρέπει να ξέρεις ότι η τύψα ήταν ψιλοανδρόγυνο style. Ήταν true neutral η τύψα, ήταν yin και yang. Με κάποιο τρόπο υπήρχε μια ολοκλήρωση μέσα της. Η θεά αυτή, όσο ευαισθησία έκρυβε μέσα της, για, όπως σου είπα και πριν για τους αδύναμους και για όλα αυτά τα θέματα, τόση φρίκη και αναισθησία και αδυσόπιτη ενέργεια έκρυβε για αυτούς που τους πηγαίνανε κόντρα, να ξέρεις. Αυτή δεν συγχωρούσε, αυτή τιμωρούσε. Εντάξει, έκανες λάθος, πάρτο, φάτο μέσα στη μούρη, θα τη δεις να σου έρχεται. Αυτό, έτσι ήταν αυτή. Απ' την άλλη, βέβαια, είχε και το γούτσο της, πώς να σου το πω, να προστατεύσω την έγκυο, να προστατεύσω το παιδί που έχει ανάγκη, να προστατεύσω τη φύση και γενικά όποιον δεν μπορούσε να κάνει πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό, έμπαινε αυτή μπροστάρισα και έλεγε τώρα θα σας καθαρίσω όλους. Ψιλοτρελή πρέπει να ήτανε για να σου πω την αλήθεια. Πάντως ξεκάθαρα η τύπισσα είχε κάτι το ανδρόγυνο, θέλω να σου πω, αν και από ό,τι διάβασα την έχουν κάπως συνδυάσει και με τη Σελήνη, δηλαδή την βρήκα και σαν θεά της Σελήνης πέραν από τη θεά του κυνηγιού. Αλλά γενικά ήταν ψιλοαναρχικιά η τύπισσα, θέλω να σου πω. Είχε τους δικούς της στόχους, τους δικούς της ρυθμούς, τα δικά της λάθη και σωστά και τέλος πάντων με βάση αυτά δρούσε και όχι απλά δρούσε, γινόταν ο χαμούλης να πούμε. Αυτή άμα σε έβαζε στο μάτι δεν ξέφευγες, μετά τελείωσε. Ήτανε πώς θα σε έπαιρνε. Κατάλαβες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο βασικός λόγος που σας λέω όλη αυτή την ιστορία είναι πρώτον για να καταλάβετε ότι πραγματικά έγινε κάτι μαγικό εκείνη τη στιγμή που ακόμα και εγώ δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς, θα έπρεπε να έχω κάνει περισσότερη μελέτη μάλλον πάνω στους αρχαίους θεούς, προφανέστατα, και δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Και δεύτερον, μάλλον και για να ξέρεις ότι η Άρτεμις είναι κοντά σου και η ενέργειά της τέλος πάντων και σε βοηθάει, ειδικά τώρα που θεωρείς εσύ ότι είσαι ευάλωτη ή ευάλωτος, αλλά επιπλέον νομίζω ότι καλό θα είναι να κάτσεις και να διαβάσεις και λίγο για την Άρτεμις, ίσως να σου δώσει άλλη ενέργεια μέσα σου, κατάλαβες. Ίσως να μπορέσεις κάπου να συντονιστείς με την ενέργεια της θεάς και να δεις λίγο τη ζωή με ένα άλλο μάτι, λίγο πιο κανονιστικό θα έλεγα. Εντάξει. Αυτό είχα να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Με συγχωρείς για πάλι και πάλι για το λάθος μου. Επίσης, με μία έννοια σου ζητώ και συγγνώμη για την αμάθεια που έδειξα σε σχέση με τη θεά Άρτεμις. Αλλά εντάξει, όσο ζούμε μαθαίνουμε, όλα θα πάνε πολύ καλύτερα για όλους μας και για μένα. Δεν με βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Και σίγουρα όλοι έχουμε χώρο για εξέλιξη και για βελτίωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είπα και εγώ να κάνω αυτό το μικρό special για να βελτιωθώ σαν άνθρωπος και να παραδεχτώ τα λάθη μου και να παραδεχτώ επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν ξέρω και πρέπει οπωσδήποτε να μάθω. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω παιδιά. Φιλάκια πολλά. Bye!